Αδελφοί μου, κηρύττωμεν το Ευαγγέλιο του Χριστού εν αγνότητη, εν σοφία, εν Χριστότητη, εν μακροθυμία, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και των αριστερών. Αυτά μας είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν το όργανο της Χάριτος του Θεού και κήρυτε το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων. Εκείνος έλαβε το φως από τον Θεό και το μετέδωκεν εις όλων των κόσμων και εις εμάς τους αμαρτωλούς. Εάν ο Απόστολος Παύλος δεν διήρχεται από αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού την Ελλάδα, δεν θα είχαμε αυτά τα οποία απολαμβάνουμε σήμερα. Ευρισκόμεθα εις το σκότος, ελατρεύαμε τα είδωλα, θεούς ανυπάρκτους, οι οποίοι θεοί ήτο η αδυναμία του κάθε ενός, η οποία ελάμβανε όνομα. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αυτά τα οποία σας κηρύττωμεν και σας δίδομεν είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και το κηρύττωμεν αυτό το Ευαγγέλιο λέγει εν αγνότητη, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το Ευαγγέλιο του Θεού διδάσκεται δια της αγνότητος. Πόσον σοβαρόν είναι το θέμα τούτο το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εν σώματι και ψυχή, λέγει, το σώμα να είναι αγνό και η ψυχή να είναι καθαρά. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, το Ευαγγέλιο του Θεού δεν κηρύτεται. Δύναται εκείνος ο οποίος νομίζει ότι κηρύττει το Λόγο του Θεού, πλην όμως όταν λείπουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, η αγνότηση του σώματος και η αγνότηση και η καθαρότηση της ψυχής, τα λόγια του Ευαγγελίου δεν λαμβάνουν χώρον εις την ψυχή των τέκνων του Θεού. Είναι η μεγάλη προϋπόθεση σε αυτή δια τούτο και το χάρισμα το μέγα το οποίο έδωκε ο Θεός, το χάρισμα της ιεροσύνης, είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Θεός ότι την ημέρα κατά την οποία λαμβάνεις το χάρισμα αυτό, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις ασκούς, λέγει, παλαιούς, αλλά εις καινούριων ασκών, λέγει. Όπως ο Γεωργός βάζει το κρασί μέσα στον ασκό των καινούριων και όχι των παλαιών,
Κατά τον ίδιον τρόπον και η χάρις του Αγίου Πνεύματος έρχεται εις εκείνον ο οποίος είναι αγνός και θα κηρύττει το Ευαγγέλιο του Θεού και θα τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εν αγνότητη λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κηρύττομεν το Ευαγγέλιο. Το λέγει και το ζει ο Απόστολος Παύλος. Το λέγει και βγαίνει από την ψυχή του, όχι από το στόμα. Η αγνότης, προϋπόθεσης της χάριτος του Θεού, προϋπόθεσης της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Διότι εάν δεν υπάρχει η αγνότης και η καθαρότηση της ψυχής και του σώματος, δεν ενεργεί ο Θεός εις τα τέκνα του τα οποία έδωκεν να τα διαφυλάττουν η λειτουργή του. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «εν αγνότητη και εν σοφία», λέγει. Το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Απόστολος Παύλος είναι δοσμένο από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η σοφία την οποία του έδωσε ο Θεός. Είναι η χάρις η οποία φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτή η σοφία του Θεού είναι εκείνη η οποία εσκήνωσε εις τον Απόστολον Παύλο. Και με αποκαλύψεις και με θαύματα ήτο η ζωή του ολόκληρος. Τόσες πολλές αποκαλύψεις είχε ο Απόστολος Παύλος, ούτως ώστε ηξιώθηκε, ανέβη εις τον Παράδεισον και επέστρεψε, και όταν ήρθε εις τον κόσμο τούτον έλεγε ότι αυτά τα οποία βλέπω τώρα και εκείνα τα οποία είδα προηγουμένως, λέγει, έχουν τεραστία διαφορά. Αυτά τα βλέπω σκουπίδια, λέγει, ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι, είναι αχριστόν κερδίσω. Και παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγε, Κύριε μου, βγάλε με από αυτήν την φυλακή και πάρε με κοντά σου. Εξάγαγε με εκ φυλακής. Βγάλε με από την φυλακή του σώματος και πάρε με στην βασιλεία σου την επουράνιο. Εν αγνότητη, λέγει, εν σοφία εκηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι εν Χριστότητη. Τι θα είπε αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος τονίζει? Ότι έδωκε την ζωή του ολόκληρη δια την Εκκλησία του Χριστού, την οποία προηγουμένως κατεδίωκεν. Εγένετο ότι σπάσει τα πάντα, λέγει, δια να κερδίσει κάποιος την Βασιλεία των Ουρανών. Η κόπη του, οι θυσίες του, όλες ήσαν δια τα τέκνα του Θεού. Και πόσες θυσίες έκανε ο Απόστολος Παύλος δια να κηρύξει το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο. Πόσους πόνους και ταλαιπωρίες και βάσανα και μαρτύρια. Εμαρτύρησεν εις τα Ιεροσόλυμα από τους Ιουδαίους. Εμαρτύρησεν εις την Δαμασκόν από τους Ελληνιστάς. Εμαρτύρησεν εις την Ασία για να σώσει τους εκεί ευρισκομένους πιστούς.
αλλά στο τέλος γράφει και το παράπονο του. Εγώ που έδωσα, λέγει, τη ζωή μου ολόκληρον και επί τριετίαν ολόκληρον ενουθετίουσα ένα έκαστον μεταδακρύων εις την Έφεσον. Αλλά ειρνήσαν το με πάντες αυτή εν διασία. Στο τέλος με ειρνήθησα, λέγει. Και πονούσε η ψυχή του και έλεγε ότι μεταξύ αυτών είχα εκλεκτούς οι οποίοι με ειρνήθησαν, εν εις φύγελος και Ερμογένης, λέγει. Τονίζει δύο ονόματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα είχε στην αγκάλιν του και τον ειρνήθησαν. Και μνημονεύει ένα όνομα το οποίο εστάθηκε κοντά του. Ο Νησίφορος, δόει ο Κύριος, λέγει, χάριν εις τον οίκον αυτόν, λέγει, του Νησίφορου, ο οποίος πολλάκες, λέγει, εστάθη εις τον πόνον μου και με παρηγόρησε. Ο Απόστολος Παύλος δεν εσταμάτησαν ως εκεί η πόνη του. Εμαρτύρησεν εις την Μακεδονία, εις τους Φιλίππους, όπου η στρατηγή και ο όχλος του επροξένησαν τόσες πληγές και τόσο αίμα, τα οποία ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει και αναφέρει. «Εν Χριστώ τη λέγει πολύ, υπηρέτησα τον Κύριόν μου και δίδαξα το Ευαγγελίον του. Και εν μακροθυμία», λέγει, «εμακροθύμει ο Απόστολος Παύλος, υπέφερεν την αχαριστίαν εκείνων τους οποίους εδίδαξεν και υπηρέτησεν και εθυσιάστη και ουδέν έτερον έδωσαν εις αυτόν, ημιμόνον την αχαριστίαν. Και εγώ», λέγει, «εμακροθυμούσα. Με ύβριζαν και προσευχόμουν. Με διέσυρον και παρακαλούσα. Με είχαν ως σκουπίδι του κόσμου τούτου. Και εγώ, δια να μην δώσω δικαίωμα σε κανέναν», λέγει, «εις την Κόρινθον δεν έκανα τίποτε άλλον ημιμόνον να εργάζομαι με τα χέρια μου», λέγει, «δια να μην δώσω σε κανέναν την αφορμή να εμποδιστεί το Ευαγγέλιο του Θεού». Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος και αυτά μας λέγει σήμερον. Και συνεχίζει και λέγει ότι «εκήρυξα», λέγει, «το Ευαγγέλιο του Θεού εν πνεύματι Αγίω και αγάπη ανυποκρίτω». Το έλεγε αυτό ο Απόστολος Παύλος λυπημένος, διότι υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι τον αγαπούσαν και απ' έξω το έλεγαν αυτό. Έσωθεν ήσαν εχθροί του Απόστολου Παύλου. Απ' έξω έλεγαν ότι θυσιαζόμεθα δια το όνομά σου και δεν θα σε εγκαταλείψουμε ποτέ, και σε μία στιγμή, λέγει, με ειρνήθησαν. Μεταξύ δε αυτών μνημονεύει τον Αλέξανδρον τον Χαλκαία, ο οποίος πολλά, λέγει, μου επροξένησε κακά, πολύ λύπη μου έδωκε, λέγει, «δώει ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Θα τον πληρώσει όμως ο Θεός», λέγει, «δια την υποκρισία την οποία έκρυβε μέσα του. Αγάπη ανυποκρίτω», λέγει, «αγάπησα τα παιδιά του Θεού.
και εκείνοι ήσαν κοντά μου και με ελιβάνιζαν ότι με αγαπούσαν. Πλην όμως αυτοί με διέσυραν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και τι με αυτό, όλους τους Αγίους δεν τους διέσυραν. Μετά από την σταύρωση του Κυρίου μας, ο οποίος ευεργέτησε τον κόσμο και έχισε το αίμα του και ταπεινώθη ως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ποιος δεν διέσυρε το όνομα του Κυρίου? Αυτό το οποίο ο προφήτης Σιμεών είπε στην μητέρα του: ούτως κείται εις Ανάστασιν πολλών, λέγει, και το όνομά του θα είναι διφορούμενον. Άλλοι δεν θα τον πιστεύουν και άλλοι θα τον κατατρέχουν. Και μετά τα αυτά οι Απόστολοι το ίδιο υπέστησαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας, μέχρι και τους τελευταίους Αγίους, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είναι ένας από τους νεωτέρους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πόσα υπέφερε, πόσα εσήκωσε εκείνη η Αγία Ψυχή. Αυτός είναι ο βίος των εκλεκτών του Θεού. Και τέλος, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εχρησιμοποιήσαμε, λέγει, εν πνεύματι Αγίο, τα όπλα, λέγει, τα δεξιά και τα αριστερά. Τι σημαίνει αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου, ότι δια τον όπλο, λέγει, των δεξιών και αριστερών, λέγει, εμείναμε κοντά στον Θεόν? Τα όπλα τα δεξιά είναι οι χαρές που μας δίδει ο Θεός, είναι η ευλογία που μας δίδει ο Θεός, είναι η ευεργεσία του Θεού, είναι τα όπλα τα δεξιά αυτά. Και τα όπλα τα αριστερά είναι οι θλίψεις τας οποίας υποφέρομαι εις τον κόσμο τούτον, οι κατατρεγμοί και οι συκοφαντίες, οι διασυρμοί και οι αδικίες, οι ύβρις και οι βλασφημίες, όλα αυτά είναι τα όπλα τα αριστερά, τα οποία υπεμέναμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και τα εσηκώσαμε με ευχαρίστηση δοξολογούντες των Θεών. Και εμείς, αδερφοί μου, δεν έχουμε τίποτε άλλον, ημί μόνον να μνημονεύουμε τα όσα έπαθαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τα όσα έπαθεν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας έδωκεν το φως του αληθινών, μας έδωκε το Ευαγγέλιο του Θεού, για να ζούμεν σήμερον και να απολαμβάνομεν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εάν δεν ήρθε το Απόστολος Παύλος, θα είμεθα ακόμη στο σκότος το οποίο ζητούν σήμερον οι παραμορφωμένοι άνθρωποι, να μεταφέρουν τον κόσμο, να τον μεταφέρουν στον Όλυμπο, λέγει, για να λατρεύουν τους θεούς τους αληθινούς. Εκεί είναι δι' αυτούς οι θεοί, οι θεοί, όχι ο Θεός. Πιστεύουν σε πολλούς θεούς, την πολυθεία, πιστεύουν στα είδωλα και τα αδυναμίας των ανθρώπων και ζητούν επιμόνως να επαναφέρουν τον κόσμο εις εκείνη την εποχή. Εμείς όμως μένουμε πιστά τέκνα του Θεού και μαθητέ του Αποστόλου Παύλου και μελετούμε τους λόγους του, μελετούμε τα παθήματά του, μελετούμε την παρησία του, μελετούμε τα όσα υπέφερε και λέγουμε: Κύριε, αξίωσε μας και εμάς να υποφέρουμε και εμείς όπως ο Απόστολός σου και να αξιωθούμε και εμείς όπως εκείνος της χάριτός σου εις τον κόσμο τούτον και στην Βασιλεία σου την επουράνιον, να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.